Καλησπέρα σας από το κλειστό του Μαζαράκη. Είναι 5η 3 του Νοέμβρη. Θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Press Off και τα Grand Manaria. Η Press Off ξεκίνησε με το αριστερό της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα. Τα Grand Manaria απ' την άλλη ξεκίνησαν με το δεξί. Κάναν και μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους κυφαλοβούλους στο κύπελο. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφεραν να συνεχίσουν. Σήμερα όμως είναι ένα καινούργιο παιχνίδι. Να δούμε τι μας προφυλάσσουν οι δύο ομάδες για την πορεία. Να δούμε τις αρχικές πεντάδες. Για τα Grand Manaria ξεκινάει ο Σκληρός ο Χρήστος, ο Προκόπης ο Παπαευσταθείου, ο Τσίγκος ο Ισίδωρος, Καμπόλης. Από την αντίπερα όχθη έχουμε τον νομικό τον Μιχάλη, τον Μπαραρά, τον Τζορτό, τον Νίνο και τον Μπαραρά. Σκληρή ζώνη παίζουν γενικά τα Grand Manaria. Η περιφέρεια είναι η δύναμη για την Press Off. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα, αν θα κερδίσει άμυνα, αν θα κερδίσει το μακρινό σουτ. Το τζάμπολ από το διευθυντή μας, τον κύριο Σιαμίδη. Και πρώτη κατοχή για τα Grand Manaria. Ο Παπάς Σταθίου κατεβάζει. Κατά την μπάλα, περιμένει στον παίκτη να βάλουμε θέση. Τσίγκος, Παπάς Σταθίου. Χριστόπουλος, Σκληρό. Τσίγκος κάνει μια τρίπλα, προσποιείται. Τσίγκος ξανά. Δεν ενημέρωσε κανείς από τον πάγκο. Η πρώτη επίθεση πήγε στο καλαθόν αχρήστον τελικά για τα Grand Manaria, καθώς ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Και μπάλα τώρα για την Press Off με τον Τζορτό να κατεβάζει. Τζορτός δίνει στον Νίνο. Αυτό στο νομικό. Δεν είναι καλή πάσα του Κρασά, παρόλα αυτά είχαμε deflection από τα Grand Manaria και πάλι παραμένει στην Press Off. Από τον Καρατζιά, συγγνώμη, του Κρασά. Σορτός, δεν είναι στο νομικό. Νομικός στον Καρατζιά. Ξανά νομικός, σηκώνεται για τρεις ο νομικός. Το έχει γενικά αυτό το σουτ, τώρα είναι άστοχος, Τσίγκος παίρνει το rebound. Δεν είναι στον Παπά Ευσταθείου, αυτός κατεβαίνει. Προλαβαίνουν να γυρίσουν και οι αντίπαλοι. Ο Καμπόλης και οι δύο πρώτοι πόντοι για τα Grand Manaria είναι γεγονός. Αυτός. Δίνει στο νομικό. Αυτός στον Καρατζιά. Βλέπουμε πιεστική άμυνα από την αρχή του παιχνιδιού. Παραλά σηκώνεται για δύο. Στοχή. Rebound από πρώτο Παπαχριστοδούλου. Τσίγκος μέχρι μέσα. Καλά και φάουλ. Γενικά τα Grand Manaria έχουν δυνατά κορμιά, δύσκολα σταματιούνται κάτω από τη ρακέτα. Βλέπουμε αρκετές επιλογές και στους πάγκους και των δύο ομάδων. Οπότε οι ομάδες είναι άνετες να κάνουν και φάουλ, να παίξουν και άμυνες. Τσίγκος ευστοχή και στη βολή. Έμισο τρίποντο και 5-0 για τα Μανάρια. Τσορτός κατεβάζει την μπάλα, λέει το σύστημα. Τσορτός, σταματικό. Κος, τριπλάρι, δίνει στον Νίνο. Σουτ του φωνάζουνε, σηκώνεται για δύο, κακό σουτ. Τσίπου στο rebound, από Χριστοδούλου. Κατεβαίνει την μπάλα, δίνει στον Τζίγκο. Κερδίζει το φάουλ. Νωρίς το δεκάλεπτο, δύο φάουλ από την Press Off. Παπαευσταθείου. Εξαιρετική πάσα στο τζίγκο από την Παπαευσταθείου. Εξαιρετική. Τα πρώτα νεύρα εδώ. Νούμερο 23.
Δεν υπήρχε λόγος τώρα εδώ ο Καρατζιάς να πετάξει την μπάλα. Πάροντε εκνευρίστηκε, φαντάζομαι, για την άμυνα που έπαιξε η ομάδα του και πέρασε τόσο εύκολα η πάσα του Παπαδοσταθίου. Αλλά δεν είναι αντίδραση αυτή. 7-0 λοιπόν τα Γκρανμανάρια και ο Τσίγκος στη γραμμή της φιλανθρωπίας για τη μία ελεύθερη βολή. Αστοχή ο Τσίγκος. Κατοχή Ρέσο. Βάζει στην μπάλα, θα το σκοτεινή για 2, δεν αστοχή. Εκείνο παράδειγμα να πάρει το rebound, έξω στο νομικό, θα ανοίξει λογαριασμό ούτε τώρα. Στην κοσμική να πάρει το αμυντικό rebound, δίνει στην κοβέρ στο θείο. Αυτό του κοβέρ στο δούλου. Στο δούλου στον Καμπόλη. Καμπόλη κάνει όμω λάθο πάσα, ο νενό είναι εκεί να κλέψει. Νο, ψάχνει το νομικό. Κατζιά. Βιάζει στο νομικό. Νομικός, 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να πάρουμε κάποιο σουτ. Το παίρνει όντως ο νενός, δεν ανοίγει λογαριασμό ξανά. Παπαχριστοδούλου το rebound, το κατεβάζει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Καμπόλη. Ξανά Παπαχριστοδούλου. Τσίγκος. Στον κοβά ευσταθείο το προκοπή. Καμπόλης, 5 δευτερόλεπτα, Τσίγκο βγάζει έξω, ο Παπαξοδούλης σηκώνεται για 3, δεν αστοχή, ο Παραράς είναι εκεί που κατεβάζει το rebound. Μέχρι μέσα ο Παραράς, επιθετικός, σωστό, θα προλάβει και στοιχείο ο αντίπαλός του. Καθαρό. Βλέπουμε αρκετά φάουλ στον πίνακα, παρασκόρ για την Μπρέσοφ. Έχουμε και τις πρώτες αλλαγές στο παιχνίδι μας. Ο Τσίγκος βγαίνει, ο Νερούτσου μπαίνει. Απ' την άλλη μεριά ο Παραράς βγαίνει, ο Φλέγκας μπαίνει. Νωρίς οι πρώτες αλλαγές στο παιχνίδι μας. Έχουμε παίξει μόλις 3,5 λεπτά. Παπέφτει στον Θείο κατεβάζει. Θείο δίνει στο Προστοδούλ ξανά για τρεις αυτός. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Για τα Γκρανμανάρια, τα οποία τρέχουν ένα σερί 10-0. Θα πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Πρέσοφ πριν πάρει κεφάλι και δείξει τα διαφορά μεγαλύτερη ο αντίπαλός της, γιατί τον θα είναι δύσκολο να τη μαζέψει. Τσοτός. Τσοτός. Δίνει στον Φλέγκα. Φλέγκα για 2. Έλμπο. Σκληρό στο rebound. Δεν πηγαίνει τίποτα σωστά για την Πρέσοφ. Γρήγορα ο Μπαλάσκα ζητάει το time out. Παπα Χριστοδούλου, ναι! Δύο σερί τρίποντα από τον Παπα Χριστοδούλου. Κάνει το 13-0 στα 4,5 λεπτά του αγώνα. Πάμε σε ένα σύντομο time out που ζήτησε η Πρέσοφ και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Δεν υπάρχουν αλλαγές μετά την πρώτη διακοπή για το time out. Συνεχίζει η πεντάδα που βλέπαμε και πριν. Σε αυτό το νομικό. Για να δούμε αν τα time out θα είναι σωτήριο λίγο για την Πρέσοφ να πάρει ρυθμό. Και ναι, ο Καρατζιάς ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του μετά από εξαιρετική ασίστ του Φλέγκα και κάνει το 2-13. Παπαδός Σταθίου. Σταματάει την τρίπλα του, δίνει στον Νερούτσο. Νερούτσος θέλει να αποστάρει. Βρίσκει τον Καμπόλ πολύ ωραία. Ο Καμπόλ θέλει να το πληρώνει. Εκείνον είναι να πάρει το rebound. Κατεβάζει και την μπάλα. Δίνει στον Τζορτό. Κος. Το Καρατζιά. Καρατζιάς στο Φλέγκα. Εκεί στον Νίνο. Θα κάνει μέχρι μέσα. Δίνει τελικά έξω στον Τζορτό. Τζορτός. Πάλι ο Νίνος. Σηκώνεται για 2, δεν αστοχή. Παίρνει ο ίδιος όμως το rebound, δίνει στον Καρατζιά. Υπόψια φάουλ ίσως εκεί πέρα, δεν δίνεται όμως. Rebound από το σκληρό. Και μπάλα πάλι στην κατοχή των Μαναρίων. Ο Παπαχριστοδούλου δίνει στον Καμπόλη. Παπαχριστοδούλου. Ρούτσος. Μέσα ο Νερούτσος. Δεν πετυχαίνει 2 πόντια την ομάδα του. Νίνο,
περιμένει συμπέκτης του αυτός, φλέγκας. Έναν τεφλέξιο το σκληρό, ξανά φλέγκας, μέσα, φάουλ. Δεν παίρνει το μέγιστο φλέγκας, παίρνει όμως τις βολές. Να βοηθήσει λίγο στους σκοράρισμα για την ομάδα του. Αλλαγή για τα μανάρια. Βγαίνει ο Καμπόλης, μπαίνει ο Λιάκος. Άστοχη στην πρώτη βολή ο Φλέγκας. Δεν είναι καθόλου καλή στο επιθετικό κομμάτι πρέσοφ, πρέπει κάτι να κάνει. Δεν σκοράρει από πουθενά. Άστοχη και στη δεύτερη, τσορτός όμως ανανέει την επίθεση για την ομάδα του. Καρδιάς. Κο, Φλέγκας, Νίνος, Καρδιάς. Τη δευτερόλεπτα πρέπει να σηκωθεί, σηκώνει το νομικός. Κάτι σου, εντάξει, πιέζονταν βέβαια από χρόνο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ακόμα μια αλλαγή για την Πρέσοφ. Βγαίνει ο Καρατζιάς, μπαίνει ο Παπαθανασίου. Ο κότς Μπαλάσκας δοκιμάζει διάφορα σχήματα, διάφορες πεντάδες. Μέχρι να του βγει το παιχνίδι. Ο Παπαευσταθίου κατεβάζει την μπάλα. Ο Παπαξοδούλου. Στο Λιάκο. Παπαευσταθίου ξανά. Στοχή, Παπαθανασίου δεν κρατάει καλά την μπάλα. Σωστά δεν είναι κατοχή στα Grand Manarios, καθώς δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Και 9-14 δευτερόλεπτα. Παπαχριστοδούλου, εξαιρετική επαναφορά τον Παπαευσταθίου και καλάθι και φάουλ. Με κλειστά μάτια βρίσκονται οι παίκτες των Grand Manaria. Πραγματικά ο Παπαχριστοδούλου κάνει εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο. Πρέπει να έχει 8-10 πόντους αν δεν κάνω λάθος. Ευστοχή και στη βολή. 2-16 το σκορ, 3 λεπτά για το δεκάλεπτο. Η Πρέσοφ δείχνει να είναι ανέτοιμη να μπει στο παιχνίδι προς το παρόν. Για να δούμε αν μας επιφυλάσσουν όπως έχει λύσει στην πορεία. Ο Παθανασίου δείχνει στο τζορτό. Αυτός ψάχνει να βρει το φλέγκα. Πάλι είναι έξω το μυρικό. Σηκώνεται ξανά ο Μιχαλιατρής. Δεν προσταθεί όμως. Σκληρός είναι εκεί να πάρει το rebound. Δεν έχει βρει το χέρι του ακόμα ο νομικός. Όταν το βρει βέβαια είναι killer. Αλλά προς το παρόν δεν θα απειλήσει το αντίπαλο καλάθι. Αλλάζει τελικά την απόφαση τώρα. Δίνει την μπάλα στην Πρέσοφ. Το σκέφτεται λίγο αυτός, τελικά δεν είναι ο Παπαθανασίου. Παπαθανασίου, ξανά Φλέγκας. Μέχρι μέσα αυτός. Τον πουλάει την μπάλα, δεν έχει στοχή. Παπαξοδούλου είναι και να κατεβάσει το rebound. Κόβεται η πάσα του, δεν βρίσκει τελικά τον Παπαευσταθίου. Συγκρατεί, καταφέρνει, δίνει στο σκληρό. Κερδίζει και το φάουλ ο σκληρός. Και πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ό,τι θέλουν πάνω τον Grand Manaria στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους. Και έχουμε κι άλλη αλλαγή. Σκιατόπουλος μπαίνει. Παπαχριστοδούλου βγαίνει να πάρει μερικές ανάσες μετά την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχει σκληρός. Η διαφορά έχει εκτοξευθεί στο σύν 15 ήδη και έχουμε παίξει μόλις 8 λεπτά αγώνα. Αστοχή στη δεύτερη, ο Φλέγκας είναι εκεί να πάρει το rebound. Πρέπει η Πρέσοφ να βγάλει σεισμό, να βγάλει αντίδραση.
Αλλιώς το μάτσο εξελίχθηκε στην δυτική διαδικασία από πάρα πολύ νωρίς. Εδώ στο μπάσκετ γίνονται και θαύματα, ποτέ δεν ξέρεις τι μας έχει κλάσει. Προς το παρόν όμως, δείχνει η Πρέσοφ να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Κλέγκα. Θα πω μέσα, τελειώνει η επίθεση, δεν βρέει το καλά φυσικά. Ακόμα μια αλλαγή για την Πρέσοφ. Μπήκε ο Αντωνισάκης, βγήκε ο Τσορτός να πάρει μερικές ανάσες. Ένα και 20 για την πρώτη ανάπαυλα. Λιάκο σταματάει, σηκώνεται για 3. Στοχεί ο Λιάκος, μάχη στο rebound. Σωστά. Σωστά την μπάλα στην πρόσωπη διευθυντής. Νίμος κατεβάζει. Ένα λεπτό. Νίνος σταματάει, στη Φλέγκα. Στη Φλέγκα του Παπαθανασίου. Αυτό θα ξανά. Φάουλ, είχαν να δώσουν τα γκρανμανάρια. Καλό φάουλ. Έχουν να δώσουν 2 ακόμα. Το παράδοξο είναι ότι έχουν φάει μόλις 2 πόντους. Πολλοί θα παίξουν και ιδιαίτερα σκληρή άμυνα, καθώς 2 φάουλ σε 9,5 λεπτά αγώνα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Πρέσοφ συνεχίζει να αστοχεί. Θα πάρει στα 2 τέτοιο rebound. Ούτσος. Σκιατόπουλος. Από πέρσι τα θεία σκοντήρια 3, έρμπολ, έχουν κάνει το μακάρι. Για να δούμε. Νίνος. Νίνος. Φλέγκας, Παπαθανασίου, Νομικός, ξανά Παπαθανασίου για 3. Στοχή. Η μπάλα είναι για την Πρέσοφ, η οποία θα εξαντλήσει λογικά όλη την επίθεση και τα 13,8 που έχουν απομείνει. Παπαθανασίου στην επαναφορά. Παρακινδυνευμένο να λίγα χάνει βάλα στο Φλέγκα. Οικονομικός. Περιμένει να κυλήσει ο χρόνος. Δίνει στον Νίνο. 4, 3, πόδι δίνει ο Ρεφ. Η μπάλα παραμένει στα χέρια της Πρέσοφ. 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκτελέσει η άσκηση. Παπαθανασίου, Σάκης, μπερδεύεται εκεί, σηκώνεται όμως, δεν είναι στοχή. Κλείξει πρώτο δεκαλέπτου στο 2.17. Ελπίζουμε να μπει προς αυτό το δεύτερο δεκαλέπτου στο γήπεδο και να παρακολουθήσουμε όλο το παιχνίδι, καθώς οι δυνατότητες της είναι αυτές, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει προς αυτό. Ξέρουμε το ταλέντα της, περιμένουμε απλά να μας το δείξει. Επιστροφή ξανά στο παιχνίδι μας. 2.17 μπροστά τα γκρανμανάρια. Ο πεντάδος μας είναι ο Φλέγκας για την Πρέσοφ, ο Παπαθανασίου. Φλέγκας κερδίζει το φάουλ, με το σώμα το πάνω ο Νερούτσο, ο Νερούτσο λέει ο Τσίγκος, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε πεντάδα για την Πρέσοφ, ο Νομικός, ο Φλέγκας, ο Ντονουσάκης, ο Νίνος και ο Παπαθανασίου. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν με τον Νερούτσο, τον Σκιαδόπουλο, τον Τσίγκο, τον Παπαευσταθίου και τον νέο Ισαχτήσα Καραμπούλια. Είδαμε και το πρώτο τρίποντο από την Πρέσοφ από διαχειρός Μιχάλη Νομικού. Για να δούμε τώρα που ξεκίνησε, αν θα σταματήσει ή αν έβγαλε το πολυβόλο του και θα πυροβολήσει δύο αύριο όπως κάνει συνήθως. Τσίγκος, μέσα, σηκώνεται, στοχή. Rebound όμως ο Νερούτσος. Εύκολα rebound ο Νερούτσος, κάνει το σκορ 5-19. Εκεί πέρα μπερδεύτηκαν τα της Πρέσοφ. Νίνος κατεβάζει την μπάλα. Νίνος μέσα, ευστοχή. Φαίνεται να βρίσκει πιο εύκολα τον δρόμο προς το παλάτι Πρέσοφ του από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Τσίγκος μέσα, πρέπει να σφίξει λίγο για την άμυνά της όμως. Στα 19 το σκορ. Ρούτσος. Στο Σκιαδόπουλο. Σκιαδόπουλος. Βρίσκει τον Τζίγκο. Πολύ ωραία κάτω το καλάθι. Εξαιρετική ασίστ από τον Τζίγκο. 7-21. Κάνουν πάρτι κάτω από τις ρακέτες, η αλήθεια είναι οι παίκτες από τα Γκρανμανάρια.
Ο coach βέβαια είναι πάντα στις επάλξεις, δεν εξεχάζεται όσο καλό είναι το σκορ, δίνει πάντα τις οδηγίες του. Εδώ το βλέπουμε όρθιο. Οριακά θα ανέβει το τραπέζι γραμματέας λίγο. Σιαδόπουλος, Τζίγκο. Έχει τρίπλο αυτός και όντως κάνει, μπαίνει τελικά μέχρι μέσα. Δεν ευστοχή, Αντώνης Άξης το rebound. Ψάχνει να βρει ένα playmaker. Βγαίνει στο νομικό, νομικός κατεβάζει την μπάλα. Νομικός, δίνει στον Πόπα Θανασίου. Σίου, δίνει στη Φλέγκα. Για ακόμα μία επίθεση, λίγο χρόνος στην Μπρέσοφ, δεν μιλάει κανείς από τον πάγκο. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των παικτών, είτε είναι εντός παρκέ, είτε είναι εκτός παρκέ. Θα πρέπει λίγο να συντονιστούμε. Υπάρχει μία σύγχυση γενικότερα, τέλος πάντων. Παπαϊσταθίου. Σιαδόπουλος, καστή πάσα στο Νερούτσο, αυτός έξω στο Τζίγκο, αυτός σηκώνεται για δύο, δεν αστοχή. Μάχησε το rebound, τελικά το rebound το παίρνει ο Καραμπούλιας. Καραμπούλιας έδωσε στο Νερούτσο, Νερούτσο στον Παπαϊσταθίου. Παπαϊσταθίου. Παρεμβάλλεται χέρι πρέσο όμως, η μπάλα μένει στα χέρια των Μαναρίων για ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Στην επαναφορά βρίσκεται ο Σιαδόπουλο, κάνει μια προσπίση αυτό, δείχνει στον Τζίγκο. Τζίγκο σκόνται για δύο, δεν έχει ο Τζίγκο. Rebound τον Ρούτσο, δεν έχει τον Ρούτσο. Ξανά rebound το σκληρό. Τρία επιθετικά rebound εδώ σε μια επίθεση. Και τελικά με assist του Σιαδόπουλου ο Τζίγκο κάνει το 7-23. Φοβερά τα καταμανάρια, τα πρώτα 14 λεπτά αναμέτρησης. Πάλι το Σκιαδόπουλο, time time ο Βαλασκάς, όντως στον δίνει γραμματεία, για να δούμε τι θα δούμε. Δεν είναι ευχαριστημένος και πώς να είναι, δεν είναι εικόνα ομάδας αυτή. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. 7-23 προς τα καταμανάρια. Την μπάλα είναι για την Μπρέσοφ. Η Μπρέσοφ έχει εξαντλήσει και τα δύο τέμα που δικαιούται. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παθανασίου ένιωσε ένα τράβηγμα. Τώρα που πήγε να μπει γιατί μετά τη διακοπή, ελπίζει να μην είναι κάτι. Έγινε αλλαγή. Νίνος. Μίλησε το Τζορτό. Τζορτός. Το Νίνο. Αυτός έξω το νομικό. Αυτός δεν διστάζει. Σηκώνεται για τρεις και ευστοχή. Είναι υπερόπλο ο Μιχάλης ο νομικός. Αρκεί να είναι στην μέση του. 10-23 το σκορ. Η Μπρέσοφ πρέπει να μειώσει τη διαφορά. Απ' την άλλη βέβαια ανταπαντάνε με καλά τα γραμμανάρια με τον Ερούτσο μετά την ασίστ του Τσίγκου. 10-25. Θα πρέπει να σφίξουν λίγο στην άμυνα η Μπρέσοφ. Οι παίκτες της Μπρέσοφ. Καρατζιάς ετοιμάζεται για να μπει αλλαγή. Φλέξιο είναι εκεί από τα μανάρια. Φλέγκας, Νάι, σηκώνεται ευστοχή ο Φλέγκας. Παίρνει και τα εύσημα του συμπαίκτη του. 12-25 το σκορ. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά αγώνα. Παπαϊσταθίου. Δεν έχει πάρει ανάσταση καθόλου. Στο παρόν. Playmaker της ομάδας του, δεν ξέρετε πολύ ο coach. Τσίγκο σηκώνεται, ευστοχή ξανά από 2 πόντους. Τα γκρανμανάρια έχουν μια λύση σε κάθε πρόβλημα. Μπροστά και πίσω. Νίνος. Φλέγκα, φλέγκα από μέσα, ευστοχή. Γρήγορο time out από τον κόσμο και από τον Grand Manaria. 14-27. Μικρή διακοπή και επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Η πέντε της Πρέσοφ είναι παραράς. Ο
Τσορτός, ο Νομικός, ο Φλέγκας και ο Νίνος. Οι πέντε για τα Μανάρια είναι ο Σκαρδόπουλος, ο Κοτσός, ο Βόμπα Χριστοδούλου που επέστρεψε, ο Τσίγκος και ο Καραμπούλιας. Τελικά βγήκε ο Παπαρισταθείου να πάρει τις ανασούλες του. Ο Χριστοδούλου, ο Σκαρδόπουλο, ο Τσίγκο. Ο Νομικός λέει ότι δεν ακούμπησε, ο ρεφ διαφωνεί όμως. Δεν την πάλι στη Μανάρια. Δεν έχουμε καλή οπτική εμείς από εδώ πέρα, κάτι παραπάνω ξέρει ο ρεφ. Ψάχνει συμπαίκτη, ο Παπαχριστοδούλου βρίσκεται τελικά το Σκιαδόπουλο. Τους κάνει τρίπλα, σταματάει. Ο Παπαχριστοδούλου αυτό τον Ρίτσο. Δεν μετράει το καλάθι, σωστά δεν το μετράει ο ρεφ, είναι εκπρόθεσμο. Έχει σφυρίξει πρώτα η κόρνα και μετά σηκώνεται ο Διονύσης Σκιαδόπουλος. Και η μπάλα στα δίκια της Πρεσόφ, Τσορτός κατεβάζει την μπάλα. Αυτός, που έχει ένα διάδρομο, φτάει, βρίσκει τον Παραρά. Παραράς, πλάρι, στο νομικό. Νομικός. Πόδι δείχνει ο ρεφ, ανανέωση 14 έχουμε. Σωστά. Παραράς, δίνει στο νομικό. Κος. Ξερωτώ. Μέσα, δίνει στο Παραρά. Παραράς κόβεται αντικανονικά. Έχει δικαίωμα για δύο βολές, για να δούμε αν θα αρχίσει. Άστρο στην πρώτη ο Παραράς. Για να δούμε αν θα είναι πιο τυχερό στη δεύτερη. Η δεύτερη είναι στις δύο. Εκεί είναι ο Τσίκος να κατεβάσει το rebound. Χριστοδούλου, δίνει στο Σκιαδόπουλο. Σκιαδόπουλος, Τσίκο, Χριστοδούλου. Νερούτσος. Σκιαδόπουλος, Νερούτσος. Τρία δευτερόλεπτα, σηκώνει τον Νερούτσος. Δεν στοχή, εκεί είναι ο Φλέγκας. Να κατεβάσει το rebound. 3,5 λεπτά για ημίχρονο. Φλέγκας ο Νομικός, σταματάει ο Νομικός. Δεν στοχή. Νομίζω βιάστηκε και ο Νομικός, έπρεπε να περιμένει λίγο να πάει σε σετ επίθεση. Σκιαδόπουλος, βλέπουμε 10 άτομα να έχουν σηκωθεί για τα Grand Manaria για αλλαγή. Ο Νερούτσος αστοχή, πιπάνω και Φλέγκας. Φλέγκας, Νίνο, Νίνος βρίσκεται ο Νομικό, Νομικός. Πολύ ωραία πάσα στον Παραρά. Αυτός την αξιοποιεί και βάζει δύο πόντους στο ενεργητικό της ομάδας του. Κάνει το 16-27. Εξαιρετική πάσα. Το παραδέχεται το φάουλ ο Τσορτός και έχουμε αλλαγές. Για πρώτη φορά από την Πρεσόφ βλέπουμε τον Κρασά να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νομικού. Ο Καραμπούλιος απ' την άλλη, για πρώτη φορά επίσης μπαίνει ο Κατσαρός. Επιστρέφει ο Καμπόλης. Ναι, 14 δευτερόλεπτα. Επιστρέφει και ο Προκόπης ο Ευσταθίου. Δεν ξέρω πρόβλημα να ξεκουραστεί. Σηκώνεται ο Παπαχριστοδούλου για τρεις. Τρία τρίποντα έχει ο Παπαχριστοδούλου. Είναι εξαιρετικός ο Παπαχριστοδούλου. Αν μη τι άλλο. Αυτός. Στον Κρασά. Αυτός ο Φλέγκα. Φλέγκας. Αυτό, σηκώνεται για τρεις, δεν είναι στοχή. Ο Παραράς ανανέει την επιθετική την ομάδα του, δεν την κάνει καλάθι. Πάλι επιθετικό rebound και κερδίζει τις δύο βολές.
Φοβερή μαχητικότητα τον Μπαρερά σε αυτή τη φάση. Πήρε δύο rebound, κέρδισε και το φάουλ για την ομάδα του. Πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να ευστοχίσει στις βολές. Ευστοχή. Δεν πρέπει να είναι το σημείο το αυτό. Μία στις δύο σε αυτό το ζευγάρι βολών. 10-30. Από Χριστοπούλου. Ο Καμπόλ σκόνεται για τρεις, δεν ευστοχή. Λιμπάνε τον Μπρέσο, κατεβάλλει ο Φλέγκας. Δεν κάνει, έγινε πιο παραλάβηση στην κατοχή. Ο Καμπόλ σκόνεται για τρεις, δεν είναι καθόλου καλό το σούτ του. Ο Μπόπερς θα φύγει το rebound, είναι ο Χριστοδούλου, τρέχει στο γήπεδο, τρέχει μέχρι μέσα, δεν κάνει το coast to coast, το παραλάσσει κατεβάζει το rebound, τρέχει εδώ τη μεριά του τώρα, πάει για εκ νέου coast to coast, ούτε σκοπεύει να κάνει το coast to coast, καταργείται και τη μαύρη τη μοίρα, ο Χριστοδούλου, βρίσκεται το Σκιαδόπουλο. Έχουμε αλλαγή για την Μπρέσοφ, Καρατζιάς μέσα. Παραράς έξω, Κατσαρός έξω, Τσίγκος μέσα. Ένα λεπτό για το ημίχρονο. Σκιαδόπουλο την μπάλα. Σκιαδόπουλο Πάπα Χριστοδούλου την μπάλα, με συγχωρείτε. Δίνει το Σκιαδόπουλο. Αυτό στο Τζίγκο. Φάουλ χαμηλά την ωραία, στο λεπτό. Έχει να δώσει φάουλ η Πρέσοφ. Είναι ακόμα δύο. Τα μανάρια έχουν συμπληρωμένα μοδικά, κάτι που άλλο κάνουν να κάνει τις βολές. Του Αχριστοδούλου, βρίσκεται το Καμπόλι. Ο Σκιαδόπουλος, σηκώνεται για τρίτη, την σειρά του μέσα είναι και όντως μέσα είναι. Ο Σκιαδόπουλος πάει την ομάδα του στους 16-17-33. Τα μανάρια θα πάνε με μια σημαντική διαφορά στο ημίχρονο. Πάνε και τις ανάσεις τους. Κάνει και λάθος πάσα εδώ ο Τσορτός. Ο Παπαχριστόδουλου είναι εκεί να κλέψει την μπάλα. Ο Σκιαδόπουλο. Φαούλ, σωστά. Το φαούλ είναι χαμηλά γιατί έχει γυρίσει και δίνει πάσα. Σωστό είναι το φαούλ χαμηλά. Δεν έχει πάει να ολοκληρώσει. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Προς τη μήνη του. Παπαχριστόδουλου, τον προκοπή. Στον Πάπα Ευσταθίου. Τι έχω πάθει σήμερα, λογικά πως θα είναι κεφαλικό. Φάουλ και βολές για την Μπρέσοφ και άλλα για την Μπρέσοφ. Μπαίνει ο νομικός και στο βγει ο Τσορτός. 30 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Καρατζιάς στη γραμμή, ευστοχή ο Καρατζιάς. Δεν έφυγε στη δεύτερη, rebound και από τον Φλέγκα, δεν έφυγε ο Φλέγκας, rebound και ο Καρατζιάς και έφυγε στην κατοχή για την ομάδα του. Γενικότερα, η γραμμή της φιλανθρωπίας δεν τους πάει προς το παρόν τους Πρέσοφ. Θα μπορούσε να είναι πιο χαμηλά η διαφορά, αν ευστοχούσαν στις ελεύθερες βολές. Νομικός στην επαναφορά, δίνει στον Νίνο. Νίνο σηκώνεται για δύο, ωραίο καλά. 23. Όλη η επίθεση για τα μανάρια. Παπαχριστοδούλου στην μπάλα. Ασφιχτική άμυνα για τον νομικό. Στον ρέμι φάουλ. Είχαν να δώσουν. Σωστό φάουλ από τον νομικό. 4 ομαδικά για την Μπρέσοφ. Παναφορά από έξω για τα μανάρια. Δεν πρέπει να φάει καλά την Μπρέσοφ τώρα. Χριστοδούλου. Μέσα, αναφορά της μπάλα, σωστά. 3,5 δευτερόλεπτα όλα για την Μπρέσοφ. Για να δούμε αν θα βάλει κάποιο σουτ. Θα καταφέρει να εκδηλώσει επίθεση. Κρασάς, Καρατζιάς. Πίσω. Ναι, είναι σωστή πάση του Καρατζιά, του Κρασιά. Τον Καρατζιά έκανε μπρος πίσω αυτός, σωστά. 2 δευτερόλεπτα για τα μανάρια. Χριστοδούλη σκόνται για 3. 20-33. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστροφή στο Χρυσό του Μαζαράκη για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Βρέσο και τα Καρακομανάρια. Τα Καρακομανάρια έχουν επιβάλει το ρυθμό τους στο πρώτο μισό, σε άμυνα, σε επίθεση. Απ' την άλλη, η Βρέσο άρχισε να βρίσκει το ρυθμό της στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου. 20 λεπτά για να δούμε τελικά πώς θα φύγει νυχτής και αν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις ή το παιχνίδι θα πάει έτσι με τέλος. Πεντάδα για τα μανάρια είναι ο Πάπα Χριστοδούλου, ο Παπαθυσταθείου, ο Σκληρός, ο Τσίγκος και ο Λιάκος. Λιάκος κόμπι για 3, ναι, στοχή, εκείνο ο Τσίγκος όμως να πάρει το rebound, να στο πει τη σειρά του. Φλέγκας πάρει το rebound, πεντάδα για την Πρέσοφ είναι ο Φλέγκας, ο Καρατσιάς, ο Τσεχτός, ο Νομικός και ο Τοξοβόλος του διοργανώσεως Νίκολος Βαλάσκας. Καρατζιάς, σηκώνει ο Καρατζιάς, αστοχή, εκείνο ο Φλέγκας, αστοχή και από τη σειρά του. Παπαχριστοδούλου πέφτει το rebound. Παπαχριστοδούλου. Δεν το είδατε εσείς, το είδα μόνο εγώ, ότι ο Προκόπης ευστόχησε ένα τρίποντο και έκανε το 20-36. Καθαρίσαμε λίγο την οθόνη μας γιατί ήταν χαλιά. Προκόπης με συγχωρείς, δικό μου το σφάλμα. Φλέγκας με τη σειρά της νυχτής στην προσοχή. Παπαχριστοδούλου, Προκόπη, του Παπαθυσταθείου, Παπαχριστοδούλου ξανά. Λιώκας, Λιάκος. Κλέβει την μπάλα ο Νομικός όμως, καθαίνει, περιμένει τον κάθε συμπαίκτης του. Αυτό ήταν 2-3. Φλέγκα. Αυτό είναι στην Καρατζιά. Φλέγκα σηκώνει για 2, δεν είναι στοχή. Τσίγκος παίρνει το rebound. Χριστοδούλου το βάζει. Την μπάλα παραμένει τα χέρια των μαναριών. Επιθετικό δίνει ο ρεύστο 11, σωστό νομίζω είναι και εγώ. Σορτός κατεβάζει την μπάλα. Μετά έχουμε εδώ το Καρατζιά, η μπάλα στα χέρια πάλι από τα μανάρια, κάπου Χριστόδουλου κατεβάζει. Στο Λιάκο, αυτό στο Σκληρό, κοιτάει Λιάκος, ο Χριστόδουλου θα το βάλει και αυτό, και αυτό, ανέβεται και αυτό, λογικά θα μπαιζε στους Warriors. Θα έπαιζε στο μπασκετάκι και στον Καρακομανάρια. Πάρε για την Μπρέσοφ. Τσακτός. Για μόνο τον Παπαχριστοδούλου, ο Παπαχριστοδούλου είναι παντού και μπροστά και πίσω. Για να δούμε αν θα βγει και MVP της αναμέτρησης. Δεν είναι στοχή. Κοπέκτης εδώ τον Μανάρι, ο Φλέγκας με την απάρτη rebound. Λάσκας, δυσκολευτό, νομικό. Προσκοντικά 3, ευστοχή ο νομικός. Κάνει το 23-36. Σταθερά διψήφια η διαφορά για δύο ομάδες. Απ' την αρχή της αναμέτρησης Παπαχριστοδούλου, Προκοπίου, Παπαθυσταθείου. Τι έχω πάθει σήμερα. Παπαθυσταθείου, Σπουδιάκο, Παπαθυσταθείου, Φάουλ.
και τεχνική ποινή. Το έκανε το φάουλ, δεν θα έπρεπε να πει τίποτα. Διαμαρτυρίες και προφανώς. Στη βολή. Γενικότερα δεν τις έχουν αξιοποιήσει καθόλου τις βολές οι Πρέσοφ. Δυστυχώς. Φεύγος κατεβάζει. Τος. Φλέγκα. Τος ξανά. Φλέγκας. Νομικός κόντε για 3. Πήρε μπρος ο Μιχάλης ο Νομικός. Κατεβάζει διαφορά στους 10. Δεν πρέπει να τον αφήνουν καθόλου. Πρέπει να υπάρχει πάντα παίκτης πάνω του. Είναι killer, το είπαμε και στην αρχή. Θα απαντήσει ο σκληρός. Δεν απαντά ο σκληρός. Καρατζιάς είναι εκεί να κατεβάσει το rebound. Να δώσει τον Τζορτό. Τζορτός κατεβάζει. Φλέγκα. Φλέγκας μέχρι μέσα. Σταματήσατε με φάουλ, σωστά. Πάει στην γραμμή για δύο βολές. Πληγή σήμερα οι ελεύθερες βολές. Μετά από πάρα πολύ ωραία η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο. Κάποια κατήχηση θέλει να κάνει εκεί ο ρεφ, για να δούμε τι γίνεται. Τώρα δεν υπάρχει λόγος, 15 λεπτάκια έχουν μείνει. Παρέχει στο θείο. Αυτός για 3 δεν ευστοχεί ο Λιάκος. Εκθετικό rebound όμως από τον Κατσαρό. Από Χριστοδούλου, Λιάκος, παρέχει στο θείο. 5 δευτερόλεπτα. Λιάκος ξανά, δεν ευστοχεί. Μάχησε το rebound, ξέρει να κερδίζει όμως ο Λιάκος. Βήματα όμως. Παρότι έχασαν τα rebound οι Πρέσοφ, έβγαλαν τελικά την άμυνα. Εκτός την Φλέγκα, δεν παίρνει το μέγιστο Φλέγκας, κερδίζει όμως πάλι δύο βολές. Έχουν συμπληρώσει τα Γκραν Μανάρια τα ομαδικά φάουλ τους. Βγήκε το ξοβόλος. Για να δούμε τι θα γίνει με τις βόλες σήμερα. Δεν τα αξιοποιούν τα δωράκια τους οι Πρέσοφ. Ευστοχή ο Φλέγκας. Στους 8 η διαφορά. Βλέπουμε μια αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο από την Πρέσοφ. Για να δούμε αν θα είναι διαρκείας. Δεν έφτιαξε τη δεύτερη ο Φλέγκας. Μην χαλάσουμε τα ποσοστά τους οι Πρέσοφ που βάλουν 2 στις 2. Θα πάθουν τίποτα. Θα πάω στον τρίτο την άλλη μπάλα. 4,5 λεπτά για αυτό το δεκάλεπτο. Σκληρός. Δεν ξέρω που πάει στα θείου. Σκληρός ξανά. Σκληρός αου. Στα θείου. Μερούτσος. Δεν το βάζει, εκείνο ο Καρατζιάς να πάρει το rebound. Τσορτός. Το μονικό, Φλέγκας μέχρι μέσα. Δίνει έξω τελικά
στον Καρατζιά, αυτό ήταν ολοκληρώνει, τη Πέντερβα. Ίσως δεν ήταν σωστή η επιλογή για το φλέτο, όσο έχουμε σκοφεί. Λογικά θα παίρνει και το φάουλ μαζί. Κάνει και φάουλ τώρα. Έχει εισηγήσει επιθετικά. Έχουν εισηγήσει επιθετικά τα γκραμμανάρια στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω δεν έχουν πετύχει κανένα από το τα πρώτα 6,5 λεπτά της αναμέτρησης. Μπήκανε με μεγαλύτερη ενέργεια η Πρέσοφ. Καρατζιάς. Καρατζιάς. Σωστά. Στη θέση του Κατσαρού. Ο Μαξιόδουλου κατεβάζει την μπάλα. Σηκώνονται για τρεις λεπτά στον Τουλού, δεν αστοχή. Εκείνο παραλάς να κατεβάσει το rebound, δίνει στον Νίνο. Νίνος στο κορτό, στο φλέγκα. Έχει δώσει πολλές λύσεις στο φλέγκα, θα λύθηκε είναι αυτή. Και που είσαι και δες φορές στην άμυνα των αντιπάλων του. Τον μάτιασα, έκανε λάθος πάσα μόλις. Το δούλου κατεβάζει μπάλα. Deflection στον Πρέσο, την μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Γκραν Μανάρια. Περισταθείου, ο Φώτ φωνάζει τον πάγκο. Σκιαδόπουλος, Σκιαδόπουλος, έχουμε time out και επιστρέφουμε με την Πρέσοφ να εκτελεί δύο βολές από τον τεθνικό. Επιστρέψαμε. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Φλέγκας. Εκτελεί βολές από τον αθλητικό του Σκιοδόπουλου νωρίτερα. Άστοχο και στη δεύτερη. Πραγματικά θα στοιχήσουν οι βολές στην Πρέσοφ. Έτσι φαίνεται δηλαδή. Τσορτός. Δύο λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Καλύτερη χρήση σε αυτό το δεκάλεπτο. Ασυνδητή. Φλέγκας μέχρι μέσα. Δεν φτωχεί ο Φλέγκας από κάτω. Το χάνει. Σκάρει παπά. Χριστοδούλου δίνει στο Σκιαδόπουλο. Σκιαδόπουλο σου σκέφτεται λίγο. Τελικά κάνει τρίπλα. Δίνει στον Παπα Ευσταθίου. Ξανά Σκιαδόπουλο. Καμπόλη. Παπα Ευσταθίου. Αστοχή σε αναφανομενικά. Εύκολο καλάθι. Παραράζει μέχρι μέσα. Δεν. Έπρεπε να πάει μέχρι μέσα, έπρεπε να περιμένει στο πάθος του, αλλά ο νομικός παίρνει το rebound, πυροβολή για τρεις ξανά, κατεβάζει διαφορά στους πέντε. Εξαιρετικό το δεκάλεπτο του Πρέσοφ, εξαιρετική άμυνα, εξαιρετική στην επίθεση. Έχουν καταφέρει να σβήσουν τα μανάρια. Και εδώ πλέον ξανά για τρεις, θα απαντήσει, θα απαντήσει επιτέλους, επιτέλους, μικρή ανάσα για τα μανάρια. Διαχειρός Διονύσης Σκιαδόπουλου. Και μετά αυτό το δεκάλεπτο, λογικά το τελευταίο θα είναι επεισοδιακό. Δεν θα παραδώσουν εύκολα οι Πρέσοφ. Ξέρετε στοιχή, Σκιαδόπουλος παίρνει τον μπάουν. Στο βουλί κατεβάζει. Σκιαδόπουλος. Μπόλις, κάνει βήματα, σωστά. Εδώ χτυπιέται και, και ο coach. Coach στην επόμενη. Ο
αστυνομικός, θέλει το ζερτό, προσποιείται, κάνει και ένα ζερτό. Πείτε μου, ήθελε την προσποίηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή, έχει δώσει την μπάλα διαιτητής, άργησε να ζητήσει ο Μπαλάσκας. Πρέπει να περιμένει, είτε στην πρώτη διακοπή, είτε στο επόμενο δεκάλεπτο, καθώς παίρνουν ακόμα 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου. Σκιαθόπουλος, Παπαξιδοδούλου, Αποστονερούτσο, Παπαϊστιθίου, Βόλης, 4 ωραία πάσα του Βόλης, δεν δραξιοποιεί όμως ο Παπαϊστιθίου, δίνει φάουλ διαιτητής. Ξαγριώνεται λίγο ο Παραράς. Νομίζω το φαουλ είναι κάτω, νομίζω. Ο Παξιδόπουλος είναι επαναφορά. Ο Σκιαδόπουλο, το διαπέζει το σκοπί, δεν είναι μέσα, δεν χάνει, δεν θα πρέπει να δούμε, φύγει για τρεις. Δεν είναι στοχή, ο Νερούτσι είναι εκεί να πάρει το rebound, 2-1. Δεν μετράει. Νομίζω δεν μετράει. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Εκπρόθεση με το καλάθι, σωστά το έδωσε ο ρεφ. Δεν μετράει το καλάθι, όντως και εγώ αυτό είδα από πάνω. Σωστή επιλογή από τους ρεφ. 31-39 και επιστρέφουμε για το τελευταίο και κρίσιμο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. 31-39 μπροστά τα μανάρια. Κάνανε μια αντεπίθεση διαρκείας η Πρέσοφ. Παίξανε καλή άμυνα, βάλανε καλάθια, οι βολές ήταν πληγή βέβαια, σε όλη την αναμέτρηση είναι πληγή οι βολές για την Πρέσοφ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Πεντάδα για την Πρέσοφ είναι ο Νίνος, ο Τσόρτος, ο Παραράς, ο Αντωνουσάκης και ο Νομικός. Στην αντιπαραόχθη έχουμε τον Παπαστοδούλου, τον Μαρούτσο, τον Καμπόλη, τον Σκιαδόπουλο και τον Καραμπουλιά. Το 8 δυσκολεύει εκεί πέρα, είναι ψηλά κορμιά τα μανάρια με τι άλλο. Δεν ευστοχεί ο Νομικός, εκείνο τον Ισάκης όμως να πάρει το rebound, να δώσει τον Παραρά, αφού γυρνάει, βρίσκει τον Τζορτό έξω, σηκώνει τον Τζορτό για 3. Είναι εύστοχο ο Τζορτός, ασίστ ο Παραράς, 3 πόντους ο Τζορτός, 34-39. Έχουμε παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχουμε. Έχουνε σφιγμό η Πρέσοφ, λάθος τώρα από τον Καραμπούλια, δεν είναι αντιδιαφορετικό λένε οι διαιτητές. Παναφορά από το πλάι. Ο Νίνος στην επαναφορά, δίνει στον Τζορτό. Νίνος ξεχνά, μέχρι μέσα ο Νίνος, δεν ευστοχεί. Εκεί είναι τρισπύργη των Γκραν Μαναρίων. Ο Καβόλης παίρνει το rebound. Ο Παξιδοδούλου δίνει στον Καραμπούλια, κακό σουτ. Νερούτσος παίρνει το rebound και βάζει δύο πόδια την ομάδα του. Δεν μπορούν να πλησιάσουν πάνω από, κάτω από τους 5 πόντους η Πρέσοφ. Πάντα βρίσκει λύσεις η ομάδα των Γκραν Μαναρίων. Τσεκτός, Νομικός, Νομικός, 3 θα σηκωθεί, όχι, δεν δώσει τσεκτό, σηκώνεται για 3. 3 βολές δείχνει ο διδής, 3 βολές, σουτ, από φάουλ στον Δούλου. Άστοχος ο Τσορτός.
Έχουμε χάσει πάρα πολλές φορές press off, πάρα πολλές όμως. Ας τα έχω σκέψει στη δεύτερη. Εγώ θα πρότεινα να πάνε σε ένα ανοιχτό και να προπονηθούν μόνο τις βολές. Μία στις τρεις είναι τσορτός, 35-41, 8 λεπτά για το τέλος. Στο δουλειά την μπάλα. Σκιαδόπουλος για τρεις, μέσα! Τρίο αίμα ο Σκιαδόπουλος. Πηγαίνει διαφορά ξανά στους 9. Σταύρο, πόσες βολές έχουμε χάσει. Πόσες βολές έχουμε χάσει. Δύο πόντους ο Παραράς για τον Πρέσοφ, τρέψε εκεί την άμυνα, μπήκε μέσα, κατέβασε πάλι τα κρόσοφτα. Περιμένουμε και τη στατιστική να μας πει πόσες βολές έχει χάσει τελικά η Πρέσοφ μέχρι στιγμής. Παραγούλια, φόβος θα δούμε μέσα αυτός, πολύ ωραία, δεν τον βάζει όμως το καλά, θα πούμε ο Παραράς να πάρει τον μπάουν. 5-18 βολές έχει η Πρέσοφ. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Νίνος βάζει ακόμα δύο πόντια για την ομάδα του. Ξανά στους 5 διαφορά. Με 5-18 βολές. Δύσκολα. Ετοιμάζει τις αλλαγές του coach με τον Γκραν Μανάρια. Καραβούλιας, Χριστοδούλου, Καμπόλης. Δεν είναι καλή πάσα, το Παραράς κλέβει. Παραράς. Βρίσκει το νομικό αυτός. Πλάρη, περιμένει. 6,5 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Για να δούμε τελικά ποιος θα φύγει με το ρόλο φίλο. Ο Νίκος Κόντα για 3. Δεν ευστοχή. Καμπόλη πιο ψηλά από όλους, παίρνει το rebound. Παπα Χριστοδούλου. Περιμένει να λέγει πρώτη διακοπή. Καραμπούλιας για 3. Δεν είναι καλό το σούτ του. Αντώνος Άξης παίρνει το rebound. Νομίζω δεν θα πρέπει να βιάζεται σε επιθέσεις της. Στις επιθέσεις των Γκραν Μανάρια θα πρέπει να πηγαίνουν σε πιο σετ. Είναι πολύ βιαστικές οι επιλογές τους, αν με ρωτάτε. Αντώνης Άκης που χάνει, ζητάει και φάουλ. Τίποτα, παίζει λέει ο διαιτητής. Σκιαδόπουλος, καθημένη. Βόμπα Χριστοδούλου. Πολύ ωραία επίθεση, πολύ ωραίο passing game. Και η μπάλα καταλήγει στο καλάθι από τα χέρια του Νερούτσου. Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των παιχτών. Τρεις αλλαγές για τα Μανάρια. Τσίγκος θα πάει στα θείου και σκληρός ετοιμάζονται να μπουν. Νίνος κουτουλάει μέχρι μέσα. Δεν στοχεί εκεί ο Νίνος. Νερούτσος παίρνει το rebound. Χριστοδούλου στο Σκιαδόπουλο. Ξανά! 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 Τι κάνει ο Σκιαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο ημίχρονο. Τι κάνει. Διψήφια διαφορά πάλι για την ομάδα του. Εσπευσμένο time out από την Πρέσοφ. Και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα 5 και 27 που απομένουνε. Με προσωπικό show του Σκιαδόπουλου τα Γκραν Μανάρια επιστρέψαν στο συν 10. Δεν έχει κρυφτεί τίποτα βέβαια ακόμα. Είδαμε την Πρέσοφ να επιστρέφει και από μεγαλύτερες διαφορές. Για να δούμε. Τσόρτος κατεβάζει την μπάλα. Νομικό, νομικός για 3. Δεν ευστοχεί ο νομικός. Φλέγκας, ξανά νομικός. Για 2 αυτή τη φορά. Δεν του κάνει παρά το χατήρι. Εκείνο που παπασταθεί να πάρει το rebound. Του Παπαχριστοδούλου κατεβάζει την μπάλα. Σκιαδόπουλος, Παπαχριστοδούλου στην αγαπημένη θέση. Τζίγκο, Τζίγκο στο ποδόσφαιρο του Θείου, παρακινδυνευμένη βέβαια. Σκληρός. Δεν ευστοχεί ο Παπαχριστοδούλου. Εκείνο φλέγκας να πάρει το rebound για την ομάδα του. Δεν στον Νίνο. Σωστός. Σωστός, τελικά βρίσκεται η έξοδο, δίνει στον Καρατζιά, καρδιά στον νομικός, δεσκόνται, κάνει προσπίθηση, τώρα θα σκοθεί για 2, δεν έχει και ο νομικός, σκληρός παίρνει το rebound, δίνει στον Παπα Χριστοδούλου. Πρώτο φάουλ για την Πρέσοφ,
μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού. Το τελευταίο δεκάλεπτο, παραδέξει τα θείου. Δεν πρέπει να βιαστεί τώρα η ομάδα των Γκραν. Λάθος πάσα εδώ, κλέβει ο Νίνος. Ζερτό. Βάζει, δίνει στον Νίνο. Νίνος, στο Ζερτό. Αυτός ψάχνεται, φλέγκα. Μέσα, δίνει τελικά πάσα έξω στον Καρατζιά, 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει κάποιος να το πει. 2-1, τέλος. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Εξαιρετική άμυνα. Ο Πάγκος παρά ήταν ήσυχος της Πρέσοφ. Δεν αντέδρασε κανένας. Στην επαναφορά ο Σκληρός. Βρήνει τον Παπαστατίου. Τους κατεβάζει την μπάλα. Σκιαδόπουλος, χάνει την μπάλα, σωστά. Η μπάλα στα χέρια της Πρεσόφ. Φλέγκα στην επαναφορά, δίνει στον Τζορτό. Τζορτός. Κλειστό παιχνίδι γενικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 39 πόντι μία, 49 η άλλη. Καρατζιάς. Γυρνάει, δεν κάνει μάλλον τα χατήρια, σκληρός κατεβάζει το rebound. Δίνει τον Παπαχριστοδούλου. Παπαευσταθείου, Παπαχριστοδούλου, Σκιαδόπουλος, Τσιγκός. Μόνο μπάλα λέει ο διαιτητής. Καρατζιάς παίρνει την μπάλα. Κλέπει βασικά, δίνει στο Τζορτό, που κατεβαίνει. Πάει μέχρι μέσα, τελικά δίνει στο φλέγκα. Επιθετικό, σωστό πατώ. Βάζει τον νόμο του. Επιστρέφω παραρά στο παρκέ. Κάποιες συστάσεις πάλι από τον διαιτητή, αυτή τη φορά στο σκληρό. Στο περισταθείο. Σκληρός, Παπαευσταθείου, Τσιγκός, Παπαχριστοδούλου, μέχρι μέσα αυτός, φάουλ, σωστό φάουλ, σωστό το δίνει ο ρεφ, ναι. Πέφτει πάνω το αντικανονικά ο Φλέγκας, δύο βολές για τα καραμπανάρια, έχουμε αλλαγές, μέσα ο Λιάκος, έξω ο Σκιαδόπουλος, που ήταν ο παίκτης κλειδί για τα Γκραν Μανάρια όταν ήταν κλεισμένοι επιθετικά, όταν δεν υπήρχαν διεξόδους. Με τα τρίποντά του έδωσε τη λύση, ξεμπλόκαρε την ομάδα του. Αστοχή παράλληλα στην πρώτη ο Παπαχριστοδούλου. Ευστοχή στη δεύτερη. 39-50. Τσορτός, δίνει τον Καρατζιά, στον Παραρά, σηκώνεται για 2, δεν προσοχή. Φλέγκας είναι εκεί να πάρει το rebound. Έξω στον Τζορτό για 3, δεν προσοχή. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Τσορτός, αστοχή. Καρατζιάς, κερδίζει το φάουλ. Δεν πάει το μέγιστο. Εσύ ως 2 λεπτά για το φινάλε. Όπως είδα τα πράγματα, δεν φαίνεται να χάνουν το ροσφύλλο από τα χέρια του στα Μανάρια. Με προτρέχω βέβαια. Στοχή στην πρώτη βολή ο Τσορτός. Γενικά η ροή του μας δείχνει Γκραν Μανάρια. Αλλά να δούμε, μπάσκετ είναι. Όλα μπορούν να συμβούν. Ξανά διαφορά σε μόνο ψήφια του 9. Δεν βιάζονται τα Μανάρια και καλά κάνουν. Παπαχριστοδούλου, Σκυλός, Λιάκος. Παπαχριστοδούλου.
Παπαδόπουλου, Λιάκος ξανά, σηκώνεται, τα λεπτοχή, τσακώς το rebound. Αυτός, σημαντικό, περνάει μπάλα τελικά. Παραράς. Βήματα λένε οι διδυτές. Διαφωνεί ο Παραράς. Ενάμιση λεπτό για το τέλος. Τεχνική στον Παραρά. Δεν αλλάζει το σφύριγμα. Κακώς διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης στον Μπρέσοφ. Χαρακτήρα το τελευταίο ένα λεπτό της αναμέτρησης. Παξοδούλου. Παξοδούλου. Παξοδούλου για τρεις. Τελευστοχή. Λάκω στο rebound. Ανανεώνει την εκκλησία την ομάδα του. Σκυρός. Παξοδούλου. 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 Σκυρός. Για τρεις. Τελευστοχή. Καρατζιά στο rebound. Τελευτός. Μέσα, καλά, πάλι αυτό εδώ. Στοιχήματα τώρα, θα την βάλει τη βολή, θα την βάλει τη βολή. Για να δούμε. Τι πιο σύνθεση θα πει κανείς μετά την απόψινη αστοχία από τη γραμμή των ελεύθερων βολών της Πρέσοφ. 35 δευτερόλεπτα, απλά γυρνάει πάνω γύρω-γύρω, λογικό δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δίνει την χαριστική βολή ο Λιάκος τελικά. Πάει στο ξανά στο συνέντεκα. Time out όμως από την Πρέσοφ. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι τελευταία 11, στα τελευταία 31 δευτερόλεπτα που παίρνουν με το συν 11. Για τα κάνουμε να το κλείνουμε 11 για αυτούς. Για να δούμε. Θα σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει διαφορά. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Οκ. Okay. Επιστρέφουμε. Επιστροφή για τα τελευταία 30 διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Τσοκτός. Δεν πειράζεται. Τσοκτός. Περνάει τη σέντρα. Καρατζιά από το οικονομικό, νομικός για τρεις. Βγήκε το σύστημα. Στους 8 η διαφορά. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Λιάκος, όπα, όπα, τέλος φωνάζουνε. Φλέγκα θετικά. Θα την κάνει την επίθεση. Σταματάει ο φλέγκας. Δεν την κάνει την επίθεση. Ο Μπαλάσης φωνάζει ότι έχουμε δεύτερο γύρο διαφορά. Φλέγκα σε ένα λεπτό πλέον. Πρέσοφ 46, Γκραν Μανάρια 54. Καλό βράδυ από το κλειστό του Μαγαράκη.